Mr. Prime Minister, good morning. Thank you. Καλημέρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ, και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα. Θα το κάνουμε στα αγγλικά. Μετά από τις εισαγωγές, είμαι ο Νικολά Ντιουφούρ. Είμαι ο CEO της BPI France, που είναι μια μεγάλη επενδυτική τράπεζα για την Ελλάδα. Βρισκόμαστε, έχουμε 25 δις δάνεια στην Γαλλία, κάνουμε πολύ consulting και πιστεύουμε ότι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας για την Ελλάδα, για τη Γαλλία, που είναι το χρέος, η ανάπτυξη, ο πληθωρισμός κλπ. Κλπ. Σε αυτές τις προκλήσεις οι επιχειρηματίες θα παίξουν ένα κεντρικό ρόλο. Ο στόχος λοιπόν της BPI France για τη Γαλλία είναι να διπλασιαστεί ο αριθμός των επιχειρηματιών, γιατί όσο περισσότερους έχουμε τόσο καλύτερα θα είναι. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Και επίσης πιστεύουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη, αλλά η καλύτερη διασύνδεση του οικοσυστήματος των SMEs, των startup, τεχνολογικών ή όχι, σε όλη την Ήπειρο, είναι ένας τρόπος. Επίσης, η σύνδεση με τις αναπτυξιακές τράπεζες μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη αυτή του ονείρου. Γι' αυτό και δουλεύουμε με τους Έλληνες συναδέλφους τα τελευταία 2 χρόνια, πολύ εντατικά. Δουλεύουμε και με άλλους συναδέλφους στην Ευρώπη και έχουμε αυτό το όραμα ότι αν είναι να έχουμε ισχυρές αναπτυξιακές τράπεζες σε όλη την Ήπειρο που θα δουλεύουν μεταξύ τους, θα αυξήσουμε το ΑΕΠ της Ευρώπης με βεβαιότητα. I don't give a quantum. I'm in presence of the European Commission. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Έχουμε και 10 εθνικότητες από αναπτυξιακές τράπεζες εδώ. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι συνεργαζόμενοι μεταξύ των χωρών θα δημιουργήσουμε αξία. Σας ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, που είστε εδώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ίσως ποιο είναι το όρομά σας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι γίνεται σε ένα ιστορικό χώρο. Εδώ, σε αυτό το χώρο, European Economic Community was actually signed. Υπογράφτηκε και η συμφωνία της πρόσβασης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και την ΕΑΤ και το οικοσύστημα για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν σε πολύ δύσκολους καιρούς. Από τη στιγμή που ήρθαμε στην εξουσία, πίστευα ακράδαντα ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίζει το οικοσύστημα των επιχειρηματιών στην Ελλάδα, βγαίνοντας από μια πολύ βαθιά και επώδυνη κρίση, αλλά επίσης ένας θετικός αντίκτυπος θα ήταν και η αλλαγή των στάσεων μεταξύ των νέων Ελλήνων, που πιστεύουν ότι η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος για να συνεχίσουν. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό και προσπαθούμε να απελευθερώσουμε αυτές τις επιχειρηματικές δυνάμεις στην κοινωνία. Γιατί πάντα σημειώναμε το γεγονός ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό, αλλά όχι στην Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν να ενισχύσουμε το χρηματοδοτικό σκέλος του κράτους, μειώνοντας τη φορολογία στο κεφάλαιο, τη φορολογία στην εργασία, με την απλοποίηση των κανονισμών, και είμαστε σίγουροι ότι τα διάφορα προβλήματα τα διάφορα κομμάτια του οικοσυστήματος θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Και είχαμε πολύ επιτυχημένες ιστορίες. Έχουμε unicorns ήδη. Επιτυχημένες ιστορίες οι οποίες θα εμπνεύσουν και άλλους επιχειρηματίες να ακολουθήσουν παρόμοιο δρόμο. Επίσης, αρχίσαμε να διδάσκουμε την επιχειρηματικότητα στα σχολεία, που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Public-private initiatives. Έχουμε ΣΔΙΤ πολύ σημαντικές, οι οποίες ενθαρρύνουν αυτή την επιχειρηματικότητα σε νεαρότερες ηλικίες, και είμαι βέβαιος ότι αυτό το οικοσύστημα θα απογειωθεί
Και ο στόχος μας βεβαίως είναι κάποια στιγμή, όχι στο μακρινό μέλλον, να συνεισφέρει η τεχνολογία κατά 10% στο ελληνικό ΑΕΠ. Και αυτό είναι επιτεύξιμο. Αν το δούμε στους κλάδους όπως είναι τα big data ή η τεχνολογία των χρηματοοικονομικών, και το βλέπουμε πραγματικά, βλέπουμε ελληνικές εταιρείες που αρχίζουν και προσελκύουν σημαντικά κεφάλαια. Οι άνθρωποι λοιπόν πιστεύουν σε αυτή την επιτυχημένη ιστορία της Ελλάδας. Και ο στόχος μας πάντα ήταν να πετύχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, μια βιώσιμη ανάπτυξη η οποία πρέπει να καθοδηγείται από τις ιδιωτικές επενδύσεις. Και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, συμπεριλαμβανομένων των πλέον πρόσφατων, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, παραμένουμε δεσμευμένοι σε αυτό το στόχο της δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, στους τομείς που μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Βεβαίως και είμαστε όλοι εντυπωσιασμένοι από αυτά τα οποία έχετε πετύχει. Τώρα το ερώτημα, αυτό που έχουμε δει στην Γαλλία μέσω της BPI, και ισχύει και στην Ελλάδα, είναι πώς μπορούμε αυτό να το επιταχύνουμε και λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων. Πρέπει να πω ότι ίσως θα μπορείτε να μας πείτε πώς βλέπετε το μέλλον της συμμετοχής και της παρέμβασης του δημοσίου στην Ελλάδα για να επιταχυνθεί αυτό ο στόχος. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα ήταν ένα κέλυφος χωρίς περιεχόμενο. Και τώρα έχει μια πολύ σημαντική παρουσία στην Ελλάδα. Επίσης, χρησιμεύσε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γιατί στηρίξαμε τις ελληνικές επιχειρήσεις για να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τις θέσεις εργασίας. Καθώς βγαίνουμε από την πανδημία τώρα, νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες και από την πλευρά του χρέους και από την πλευρά των κεφαλαίων που είναι πολύ σημαντικές. Για μένα αυτό είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική ιστορία. Ίσως κάποιοι μεταξύ μου να γνωρίζετε ότι ξεκίνησα τη σταδιοδρομία μου στο στην αρχή του 2000, τέλος του δεκαετίας του 90, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην πρώτη επιχείρηση που ήταν θερμοκοιτίδα. Τότε ήταν οι πρώτες πρωτοβουλίες. Τώρα χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα καινοτόμα εργαλεία. Χρειάζεται το ιδιωτικό κεφάλαιο και είμαι πολύ ευτυχής που πολλοί άνθρωποι με τους οποίους δούλευα μαζί εκείνη την εποχή έχουν συνεχίσει σε αυτό τον τομέα και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουμε καταστήσει πιο εφικτό για τους ιδιώτες επενδυτές να προχωρούν. Και υπάρχει βεβαίως και πολλές δυνατότητες για επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτές είναι εταιρείες οι οποίες κατάφεραν να επιβιώσουν και να ανθίσουν σε πολύ δύσκολους καιρούς και έχουν δώσει στον όρο ανθεκτικότητα ένα νέο ορισμό, θα έλεγα. Βρίσκονται σε διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και αναζητούν την ανάπτυξη. Προσπαθούν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Μία από τις μεγάλες τάσεις θα είναι η ενοποίηση της αλυσίδας προμηθειών και η Ελλάδα βρίσκεται σε μια στρατηγική θέση για να ωφεληθεί αυτών των τάσεων. Και πολλές άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προσπαθούν να ενισχύσουν αυτή την τάση και εξετάζουν πιο πολύ το εσωτερικό και λιγότερο την Ασία. Πρέπει να δούμε και σας προσκαλώ να δείτε τι συμβαίνει στην Ελλάδα σε τομείς όπου μπορούμε να προσθέσουμε αξία, να δούμε τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
Θέλουμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την αλυσίδα αξίας των ανανεώσιμων. Τον επόμενο μήνα θα δημοσιεύσουμε ένα καινούριο νομικό πλαίσιο για τα αιωλικά πάρκα, τα υπεράκτια. Υπάρχουν και άλλες ιδέες τις οποίες αξίζει να ακολουθήσουμε. Στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο θέλω να υπογραμμίσω για εκείνους που σκέφτονται να επενδύσουν στην Ελλάδα, ότι δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που είναι προσανατολισμένη στις μεταρρυθμίσεις ή προς την εκμετάλλευση του ήλιου, του ανέμου κλπ. Είναι και μια χώρα η Ελλάδα η οποία έχει καταπληκτικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Ιδιαίτερα αν δούμε τον τομέα της τεχνολογίας, αυτό το οποίο είδαν πολλές ξένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι η ποιότητα του εργατικού δυναμικού, των μηχανικών πληροφορικής, πάρα πολύ σκληρά εργαζόμενων. Όσες ξένες εταιρείες έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, έχουν μόνο καλά πράγματα να πούν για το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας. Και άλλη μια διάσταση που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η Ελλάδα έχασε σε εισαγωγικά 5.000 ανθρώπους που έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτοί είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι, 500.000, με συγχωρείτε. Και σε αυτό το παγκόσμιο ανταγωνισμό για ανθρώπινο κεφάλαιο έχουμε ένα πλεονέκτημα, γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν τώρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα και αυτό μας θέτει σε μια σχετικά καλή θέση. Στο τέλος της ημέρας, το σημαντικό για μας είναι να διασφαλίσουμε ότι παραμένουμε επικεφαλής, ότι έχουμε τον έλεγχο, αντιμετωπίζουμε πολλές κρίσεις. Αλλά παράλληλα, κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία, πραγματικά. Αν δούμε τι συμβαίνει με την ενέργεια τώρα, βεβαίως βραχυπρόθεσμα θα υποστηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να απορροφήσουν όσο μπορούμε περισσότερο, να απορροφήσουν το κόστος. Αλλά στο τέλος της μέρας, η έννοια της πράσινης μετάβασης γίνεται όλο και πιο σημαντική, όχι μόνο από την άποψη του κλίματος, αλλά και από γεωπολιτική άποψη. Χρειαζόμαστε να είμαστε πιο ανεξάρτητοι όσον αφορά την ενέργεια. Και θα πάω στην Δυτική Μακεδονία, όπου έχουμε τα ορυχεία Λιγνίτη, για να εγκαινιάσουμε ένα νέο πράσινο εργοστάσιο. Και κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία. Πρέπει λοιπόν οι επενδυτές να δουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα, να κοιτάξουν προσεκτικά, γιατί θα βρουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες και άνθρωποι με προσόντα και από την πλευρά των χρηματοοικονομικών, αλλά και από την πλευρά της κυβέρνησης που μπορούν να τους βοηθήσουν για να δουν τι γίνεται στην αγορά. I mean, we have equity shares in 1,000 companies in France. So there are a lot of them which are interested by Greece. Βεβαίως και εμείς έχουμε τέτοιες εταιρείες στη Γαλλία, εταιρείες ιδιωτικού κεφαλαίου. Βεβαίως πολλές πολυεθνικές επίσης δουλεύουν σε πολλά προγράμματα και σε έργα πράσινης ενέργειας που είναι και βεβαίως εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έχουμε μαζί μας εκπροσώπους εξ αυτών, για παράδειγμα. Και βεβαίως εδώ στην συνάντησή μας έχουμε και Γάλλους οι οποίοι αποφάσισαν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ καλά νέα, όπως λέμε. Θα έλεγα επίσης ότι και οι Έλληνες επιχειρηματίες πάντοτε είναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο κάνουμε ένα event στον μήνα Οκτώβριο και συγκεντρώνονται πάνω από 50.000 επιχειρηματίες στο Παρίσι και βεβαίως και εσείς είστε προσκεκλημένος, αν θέλετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα γίνει το επόμενο στις 6 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε λοιπόν εκπροσώπηση από Έλληνες επιχειρηματίες, μεταξύ αυτών και κάποιοι που βρίσκονται εδώ. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις δυνατότητες, τις σχέσεις και τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των χωρών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε την φιλοδοξία για μια γαλλοελληνική, γαλλογερμανική, γαλλοχωρική άλλη σύσταση ομάδων. Θα μπορούμε λοιπόν μεταξύ ημών να έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο που θα αγκαλιάζει όλες τις χώρες και θα γίνεται και ένας επιμοιρασμός τρόπων την άδεια διαφορετικής κουλτούρας. Άρα λοιπόν, τούτου λεχθέντος ανακοινώνουμε λοιπόν μια συμφωνία με την TBI, με την TSE, με την KW και με την BPI France.
Μιλάμε λοιπόν περίπου 350 δις αναπτυξιακό κεφάλαιο στο πλαίσιο της Ευρώπης, της Ηπείρου μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν συμβάλλει πάρα πολύ στην ροή των κεφαλαίων. Και άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι η διαδικασία προκειμένου να μπορέσουμε να θεσπίσουμε αυτές τις συμφωνίες. Έχετε πολύ δίκιο που το επισημαίνετε αυτό. Πρέπει να δούμε πιο συστηματικά την συνεργασία σε διευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μεγάλες πολυεθνικές, οι γαλλικές, βεβαίως είναι παρούσες και στην Ελλάδα, ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιο είναι το επιχειρηματικό τοπίο. Όμως, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την πραγματική ενιαία, αν θέλετε, ευρωπαϊκή αγορά, τότε θα πρέπει να φέρουμε σε στενή συνεργασία τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και κάτω λοιπόν από τις πολυεθνικές υπάρχουν χιλιάδες εταιρεών στην Ελλάδα, στη Γαλλία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι παρούσες και κατανοούν πάρα πολύ καλά αυτό που λέω, ότι τελικά η επένδυση θα πρέπει να, σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, να είναι κάτι το οποίο να τους είναι φυσικό και όχι περίπλοκο. Είναι μια ενιαία αγορά, είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε, να του δώσουμε δηλαδή μια όθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και δεν μιλάμε μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις τεχνολογίας, διότι όταν μιλάμε για αυτήν την κλίμακα, αν θέλετε, τις οικονομίες ή τα βήματα κλίμακας, αυτό δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τις εταιρείες τεχνολογίας, όπου εκεί συμβαίνει, αλλά και τις άλλες που είναι λίγο πιο δύσκολο ακόμα. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Πριν από λίγες μέρες πήγα στη Βραζιλία, στην Ινδία, όσο πιο μακριά γίνεται. Και τώρα λοιπόν τι κάνουμε? Ενώ στο παρελθόν πηγαίναμε στα απότερα μέρη του κόσμου, τώρα ουσιαστικά ανακαλύπτουμε τις όμορες χώρες, τους γείτονές μας. Εδώ είναι λοιπόν το μέλλον. Growing together. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ.